πορτοφολάδες και τσαντάκι δες χτύπησαν για μία ακόμη φορά στην καρδιά της Πάτρας. Σε αυτή την περίπτωση, άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν με μαεστρία ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 38 ευρώ. Τα κρούσματα είναι απανωτά. Οι αρπαγές πορτοφολιών και τσαντών μέσα σε πολυκαταστήματα στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου δεν έχουν τελειωμό. Τα φυλάω, αλλά πόσο μπορεί να τα φυλάξει. Βλέπουμε τη τσάντα σας. Τώρα καθόλου θα μπαίνει έτσι, δίνει κινητό μέσα και τα υπόλοιπα. Είχε τύχει στην πλατεία Γεωργίου, είχε ρίξει κάτω κάποιο μια κοπέλα και ήταν χιαστή η τσάντα. Και την τράβαγε μαζί με τα. Οπότε τα χρήματα καλύτερα πού στην τσέπη. Μόνο στην τσέπη. Βλέπουμε τη τσάντα, θα δούμε την έχετε καθεί. Ναι. Πριν 4 ημέρες σημειώθηκαν 5 κλοπές και οι 3 μέσα σε καταστήματα. Μάλιστα 10.000 ευρώ που προέρχονταν από αποζημίωση για σεισμόπληκτο σπίτι έκαναν φτερά από την τσάντα γυναίκας που περπατούσε στην Αγίου Ανδρέου. Περισσότερες γυναίκες έτσι το κάνουμε. Πάνω στη βιασύνη μας και στον χρόνο να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας, παίρνουμε τις αποδείξεις και βγαίνουμε έξω με τα πορτοφόλια και τις τσάντες στα χέρια. Παίρνω λίγο αεράτη, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμως είναι επικίνδυνο. Πολύ. Γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να την κλείσω την τσάντα μου. Αρκετές είναι και οι γυναίκες εκείνες οι οποίες ξεχνούν τις τσάντες τους ανοιχτές, κάνοντας έτσι ευκολότερο το έργο των αετωνίχηδων.